Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε στην κουζίνα μου. Σήμερα θα φτιάξουμε ριγκατόνε με κιμά σε ένα μόνο σκεύος. Όχι, δεν θέλουμε άλλη κατσαρόλα για το ένα, άλλη κατσαρόλα για το άλλο, άλλη κατσαρόλα για τα ζυμαρικά, άλλη κατσαρόλα για το κιμά. Όλα εδώ στο τεπαγιάκι θα τα κάνουμε. Λοιπόν, το έβαλα στο ρεύμα. Θα βάλουμε λαδάκι μέσα. Τώρα αυτό θα αρχίσει να τσιρτσιρίζει. Έχω εδώ 1 κιλό κιμά. Θα πάρω μία ξύλινη κουτάλα. Για αρχή θα ρίξουμε μέσα το κρεμμυδάκι. Εμάς μας αρέσει έτσι, δεν μας αρέσει πολτοποιημένο. Θέλουμε να το καταλαβαίνουμε. Όλα σε ένα σκεύος. Θα δείτε πόσο γρήγορα και εύκολα θα γίνει το φαγητό μας, χωρίς να παιδευόμαστε με πλύσιμο με τις κατσαρόλες. Εκεί. Για αρχή θα τσιγαρίσουμε λίγο το κρεμμυδάκι μας, όπως κάνουμε όταν φτιάχνουμε μακαρόνια με κιμά. Θα τα αφήσουμε γύρω στο 1 λεπτό ή σε ένα γυαλίσι, δεν θέλουμε πολλή ώρα. Και τώρα θα ρίξουμε μέσα τον κιμά μας. Ένα κιλό κιμά. Ταυτόχρονα με το κρεμμύδι θα τσιγαριστεί και ο κιμάς. Δεν κάνουμε κάτι ιδιαίτερο. Ήταν από το ψυγείο μου, ήταν παγωμένος. Το βγάζω από την κατάψυξη και το αφήνω όλη νύχτα στη συντήρηση. Έτσι είναι ο σωστός τρόπος να ξεπαγώσουμε έναν κιμά. Μετά από 2-3 λεπτά, αφού έχουμε τσιγαρίσει τον κιμά μας, θα ρίξουμε ντόματο χυμό. Αν θέλετε πάστα, ρίξτε πάστα. Πελτένο. Ρίχνω 2, γιατί είναι 1 κιλό κιμάς και θα ρίξω και 1 κιλό ριγκατόνι. Λοιπόν, θα ρίξω μείγμα μπαχαρικών, τα έχει όλα μέσα, να τον κάνω πικάντικο. Θα ρίξουμε αλατάκι, για τον κιμά μας. Σπάσαμε όλους τους σβόλους που έχει ένα πακέτο κιμάς. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα το σκεπάσουμε και θα το αφήσουμε 5 λεπτά να βράσει ο κιμάς. Για πάμε να δούμε μετά από 10 λεπτά. Είπαμε όλα σε ένα σκεύος. Βλέπετε, λαχταριστός. Τι κάνουμε τώρα? Θα ρίξουμε 1 λίτρο νερό. Για κάθε μισό κιλό ριγκατόνε ρίχνουμε 1 λίτρο νερό. Δύο λίτρα νερά. Λοιπόν,
Έχουμε να ταΐσουμε πολλούς στην άκρη. Λοιπόν, στην αρχή είχαμε ρίξει λίγο αλατάκι για το κιμά. Τώρα θα ρίξουμε λίγο αλατάκι και για τα ζυμαρικά. Θα ανακατώσουμε καλά. Θα κλείσουμε το καπάκι και από την ώρα που θα αρχίσει να βράσει 10 λεπτάκια. Το φαγητό μας είναι έτοιμο, θα ρίξω τυριά, εννοείται θα τα πούμε σε 10 λεπτά ξανά. Λοιπόν, το φαγητό είναι έτοιμο, κλείνω. Ανοίγω το καπάκι, είδατε όλα σε ένα σκεύος. Το φαγητό μας είναι έτοιμο σε 20 λεπτά. Εδώ στο τεπαγιάκι σας το έδειξα από την αρχή και τώρα έχει μόνο λίγα ζουμάκια τα οποία θα τα πιει τώρα που θα το σκεπάσω και το μόνο που θα κάνω είναι θα ρίξω επάνω ρεγκάτο. Το έχω βγάλει όμως από το ρεύμα. Το έχω βγάλει από την πρίζα. Το έχω κλείσει. Λοιπόν, σαν μακαρονάδα φούρνου, μόνο με ένα σκεύος. Θυμάμαι η μανούλα μου έφτιαχνε τον κιμά αλλού, τα ριγατόνε αλλού και τα ανακάτευε όλα γιατί έτσι μας άρεσαν. Και σε αυτή τη φάση θα κλείσω να λιώσουν τα τυριά με τη ζέστη που κρατάει το σκεύος και το φαγητό είναι έτοιμο για σερβίρισμα. Αν σας άρεσε και αυτή η μαμαδίστικη συνταγή μου, δεν έχετε παρά να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου και να πατήσετε το καμπανάκι να σας έρχονται οι ειδοποιήσεις. Καλή μας απόλαυση, καλή επιτυχία αν θα το φτιάξετε. Σας φιλώ μέχρι το επόμενο βιντεάκι. Γεια σας!